Πώς είναι αυτή έτσι η περιοδία γενικότερα με την Ελλάδα? Τι είναι αυτό που εισπράτεται σήμερα από τις περιφερειακές πόλεις? Την αγάπη του κόσμου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να μοιράζομαι έτσι όμορφες στιγμές, γιατί ξέρετε, το τραγούδι είναι ένας τρόπος να σου θυμίζει πράγματα, να σε κάνει να ονειρεύεσαι, να σκέφτεσαι, να χαίρεσαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό με το κοινό. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία έτσι διάθεση, ναι, τραγουδιστική. Και είναι μια συνέχεια από την Αθήνα, από τη μουσική σκηνή Hollywood που ήμουνα το χειμώνα. Ακριβώς. Και είναι μια συνέχεια έτσι που κάνω. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που την αγαπώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, εκεί είμαι και παιδί του φεστιβάλ. Ναι. Και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που την αγαπώ πολύ, γιατί θεωρώ ότι με στήριξε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε και στην πόλη της Καβάλας, έτσι? Όχι. Έχω έρθει αρκετές φορές και με Γιώργο Νταλάρα και με Σταύρο Ξαρχάκο και πέρσι ήρθα στη βιβλιοθήκη. Φέτος είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Το live μου. Τα πράγματα στο μουσικό καλλιτεχνικό στερέωμα πώς είναι, κυρία Δήμο, εν έτη 2015, τη στιγμή που πραγματικά όλοι οι Έλληνες βιώνουν μια έτσι κρίση, όλοι βάλλονται από αυτές τις συνέπειες ουσιαστικά της κρίσης? Ναι. Αναστενάζεται. Δεν είναι. Όπως καταλαβαίνετε, η κρίση χτυπάει πρώτα τους τρόπους έκφρασης που είναι η μουσική, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία. Και κατόπιν, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει παρακάτω. Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο ατόμου ή τα αγόρια κορίτσια, το οποίο έχει κλείσει στην μουσική, έχει κλείσει στην ερμηνεία, στο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, και τις δυνατότητες που δίνονται αυτήν τη χρονική περίοδο. Τα τηλεοπτικά σόου, κυρία Δήμου, θεωρείτε ότι βοηθούν έναν καλλιτέχνη να σταθεί για μετέπειτα? Όχι. Θεωρώ, κοιτάξτε, και στα χρόνια που βγήκα εγώ, ναι, δηλαδή το 80, ναι, υπήρχαν καλλιτέχνες που κάνανε καριέρα μαγαζιών. Έτσι. Και καλλιτέχνες που κάνανε δισκογραφική καριέρα. Επειδή εγώ ήταν επιλογή μου να ανήκω στους δεύτερους, εκ των πραγμάτων βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι πολύ υπέρ της δισκογραφικής καριέρας και θεωρώ βέβαια τα παιδιά, μη έχοντας άλλο τρόπο, βλέπετε δεν υπάρχουν και φεστιβάλ, κάποτε υπήρχε ας πούμε το φεστιβάλ Θεσσαλονικής, οι αγώνες της Κέρκυρας, υπήρχε ένας τρόπος διαφορετικός. Μετά ήρθαν τα ξενόφερτα τηλεπαιχνίδια εντός εισαγωγικών. Και θεωρήσανε οι καλλιτέχνες ότι από εκεί μπορούν να κάνουν καριέρα. Πολύ λίγοι, όπως βλέπετε, είναι μετρημένοι ένας ή δύο ή τρεις το πολύ στα δάχτυλα, και αυτό γιατί είχαν αρκετό ταλέντο. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν και επιλογή βέβαια. Ναι. Βλέπετε, δεν υπάρχουν και δισκογραφικές. Ναι. Και από την άλλη δεν νομίζω ότι αυτά τα talent show τους προσφέρουν κάτι.